Κοντά μας έχουμε τον νεαρό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Δημητριάδη. Μάλιστα, λίγες μέρες αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Καταρχάς, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό για εσένα. Ένας στόχος και ένα δώρο, όχι δώρο. Ουσιαστικά είναι η ανταμοιβή για την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία πραγματοποιείς. Πώς αισθάνεσαι κατά κύριο λόγο πρώτα γι' αυτό? Είμαι πολύ ευχαριστημένος που ο ΠΑΟΚ θέλησε να με κάνει μια ανανέωση. Δείχνει ότι με πιστεύει. Και εγώ γι' αυτό θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να μην πάει λάθος αυτή η απόφαση που έχει πάρει για μένα. Μεγάλη προσπάθεια, επί σειρά ετών, ήταν η ανταμοιβή για τους σκόπους σου? Νομίζω πως ήταν η καταλληλότερη ανταμοιβή για τους σκόπους μου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο πρώτος φιλικός αγώνας αυτής της προετοιμασίας. Ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία, χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία το αποτέλεσμα, να δείξετε όλα αυτά τα οποία κάνετε, κατά πόσο τα δουλεύετε και τα έχετε εμπεδώσει σε αυτά τα οποία σας ζητάει ο προπονητής σας. Βλέποντας την ομάδα και αγωνιζόμενος και για ένα ημίχρονο, βλέποντας και το άλλο ημίχρονο, τι εντυπώσεις αποκόμισες, τι σκέψεις σου δημιούργησαν όλη αυτή η αγωνιστική παράσταση σήμερα? Έχουμε δουλέψει πάνω από 20 προπονήσεις τώρα. Μας έχει δείξει ο coach πολλά πράγματα που θέλει να πετύχουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα από αυτά, τα πετύχαμε σε αυτόν τον αγώνα. Πράγματα όπως? Όπως να παίζουμε από τον άξονα, να παίζουμε από πίσω, από την ανάπτυξη που ζητάει ο κότς από πίσω, τα 1-2 με τον άξονα και τις κάθε πάσεις που κυρίως θέλει ο κότς. Ισορροπία και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν είναι μόνο τα πολλά γκολ τα οποία σημείωσε σήμερα η ομάδα, είναι και ότι κράτησε το 0 πίσω. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς και πώς μπορείτε να το πετύχετε ως αποτέλεσμα? Εντάξει, η άλλη ομάδα ήταν μια πολύ κατώτερη ομάδα από εμάς. Πιστεύω ότι έπρεπε να κρατήσουμε το 0 σίγουρα με μια τέτοια ομάδα και πιστεύω και με καλύτερες ομάδες να πετύχουμε το ίδιο πράγμα. Είσαι νεαρός σε ηλικία μεν, αλλά έχεις ήδη παραστάσεις από την ομάδα της προηγούμενης σεζόν. Ζεις πλέον τη δημιουργία της επόμενης ομάδας, αυτή για την επόμενη σεζόν. Ποια είναι τα βασικά πράγματα που εντοπίζεις ως διαφορές και τι εντύπωση σου δίνει αυτή η νέα ομάδα? Άλλη μια την ερώτηση. Τι εντυπώσεις σου δημιουργεί αυτή η ομάδα που δημιουργείται για την σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει ήδη σε σχέση με την ομάδα την οποία έζησες μέσα από τις προπονήσεις της προηγούμενης σεζόν που έκανες και τον ντεμπούτο σου, βέβαια? Πιστεύω πως πολλά πράγματα άλλαξαν από την περσινή σεζόν. Φέτος είναι μια διαφορετική σεζόν. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό ώστε να πετύχουμε καλύτερα πράγματα από πέρσι. Και ελπίζουμε φέτος να βάλουμε πιο υψηλούς στόχους, να πετύχουμε ένα τίτλο με την ομάδα.